Τρέψτε μου να ξεκινήσω με το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας που αφορά τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τον κατώτατο μισθό και παρά την αντίθετη εισήγηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων η κυβέρνηση αποφάσισε για φέτος την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%. Και όπως ξέρετε, στον σχετικό διάλογο που προηγήθηκε, οι συνομοσπονδίες των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των μεγάλων επιχειρήσεων, των εμπόρων, είχαν ζητήσει το πάγωμα του κατώτατου μισθού λόγω των ειδικών συνθήκων που επέφερε η πανδημία. Και πράγματι, όλοι γνωρίζουμε ότι το ΑΕΠ πέρυσι μειώθηκε κατά 8% περίπου. Κατά συνέπεια, οι συνθήκες αυτές ισχύουν. Αυτό το οποίο όμως επίσης ισχύει είναι ο δυναμισμός της ελληνικής οικονομίας, οι προοπτικές τις οποίες εμπιστεύομαι και προσωπικά. Η αύξηση την οποία θα αποφασίσουμε σήμερα προφανώς και δεν καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων. Θέλω να θυμίσω όμως ότι έρχεται σε συνέχεια ενός γιγαντιαίου προγράμματος το οποίο ξεπέρασε τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ και το οποίο επί 18 μήνες στήριξε το εισόδημα, τη θέση εργασίας αλλά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Όπως επίσης ότι η αύξηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα κύμα φοροελαφρύνσεων αλλά και μικρότερων εισφορών που και αυτές με τη σειρά τους υποστήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των εργαζόμενων. Και τώρα η ενίσχυση αυτή έρχεται να τονώσει τους χαμηλότερα αμοιβόμενους. Έχει ένα ύψος το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και συμβολικό. Είναι όμως απολύτως ρεαλιστική. Αλλά η κατεύθυνσή της παραμένει ουσιαστική. Διότι δείχνει πως σταθερό μέλημα αυτής της κυβέρνησης είναι η προστασία των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και γιατί η αύξηση αυτή, εν μέσω των μεγάλων δυσκολιών της πανδημίας, σηματοδοτεί την αισιοδοξία μας για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Με λίγα λόγια θα μπορούσα να χαρακτηρίσω την απόφαση αυτή ως ένα διπλό σήμα. Ένα σήμα επανεκκίνησης της εθνικής παραγωγικής μηχανής, καθώς όλοι οι δείκτες μπαίνουν σε ανωδική τροχιά, γιατί παρά τις δυσκολίες, τα έσοδα από τον τουρισμό φαίνεται ότι δεν θα συγκρίνονται πλέον με αυτά του 2020, αλλά με αυτά του 2019, ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές κινούνται ήδη σε επίπεδα προ-κρίσης. Και όλα αυτά, πριν πέσουν ακόμα στην πραγματική οικονομία, οι σημαντικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, θυμίζω ότι η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος, πριν τις σύντομες καλοκαιρινές διακοπές της Βουλής, θα κλείσει την Παρασκευή με την ολοκλήρωση των νομοθετικών εκκρεμωτήτων που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα όμως η αύξηση αυτή την οποία θα εισηγηθεί σήμερα ο Υπουργός Εργασίας είναι και σήμα του κοινωνικού προσανατολισμού της πολιτικής μας. Γιατί τα πρώτα, έστω δείγματα της ανάκαμψης και του συλλογικού πλούτου, διοχετεύονται κατά προτεραιότητα σε αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Όπως είπα, με ρεαλισμό, με φιδό, αλλά και με δικαιοσύνη. Κυρίως όμως, αυτή η μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για το αύριο όλων. Ότι μπορούμε καλύτερα, πετυχαίνουμε καλύτερα και μας περιμένουν τα καλύτερα. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν φύγει ο κίνδυνος για την υγεία, τόσο πιο γρήγορα θα έλθει και η ανάπτυξη στην οικονομία και στην κοινωνία. Γι' αυτό και θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά ότι ο εμβολιασμός γίνεται συλλογικό καθήκον. Η πολιτεία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις εξάρσεις της πανδημίας όπου αυτό είναι απαραίτητο με τοπικές παρεμβάσεις, αλλά η επιλογή μας είναι σαφής. Το μέτωπο της αλήθειας και της λογικής πρέπει να επικρατήσει μέσα στο καλοκαίρι. Και από το φθινόπωρο η χώρα μας θα συνεχίσει την πορεία της. Έτσι ή αλλιώς. Από την πλούσια σημερινή μας ατζέντα
Θα ήθελα επίσης να επισημάνω τις πολύ σημαντικές αλλαγές που θα εισηγηθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον ποινικό κώδικα. Στο εξής, αυξάνεται η προστασία των ευπαθών και των ανηλίκων, όπως και των θυμάτων κακοποίησης και έμφυλης βίας. Η απόλυση καταδίκων υπό όρους αυστηροποιείται και αίρεται αν διαπραχθούν νέα σοβαρά εγκλήματα. Ενώ οι ποινές γίνονται βαρύτερες για μια σειρά από περιβαλλοντικά εγκλήματα, όπως οι εμπρησμοί δασών. Πρόκειται με άλλα λόγια για αλλαγές που παρακολουθούν την κοινωνική πραγματικότητα, απαντούν στα ζητούμενα των πολιτών, αποδεικνύουν όμως και την ετοιμότητα αυτής της κυβέρνησης να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται και να διορθώνει τα λάθη του παρελθόντος. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω την κύρωση της δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχος που θα εισηγηθεί το Υπουργείο Υγείας. Αφορά την προμήθεια σημαντικού εξοπλισμού 4 τομογράφων σε ισάριθμα περιφερειακά νοσοκομεία, αλλά και την πολύ σημαντική προσφορά του Ιδρύματος Νιάρχος για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο έλειπε από την πόλη, από την περιοχή, υπήρξε διαχρονικό αίτημα δεκαετιών της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Και είναι μία ακόμα απόδειξη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά για το κοινό καλό. Και ένα χειροπιαστό παράδειγμα βέβαια, ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης για ένα νέο ΕΣΥ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση σε όλα τα μέτωπα. Τέλος, μιλώντας για επικαιρότητα, να σημειώσω και τις μεγάλες προσπάθειες της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής αυτές τις μέρες. Σε συνθήκες ξηρασίας και πολύ ισχυρών ανέμων, μόνο τις τελευταίες 24 ώρες αντιμετώπισε παραπάνω από 50 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Και σε γενικές γραμμές, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική έχουν πετύχει μέχρι σήμερα να μην έχουμε, δόξα τω Θεώ, θύματα και τεράστιες υλικές ζημιές. Και την ίδια ώρα η Ελλάδα συνδράμει και άλλα κράτη όπως την Ιταλία, που και αυτά δοκιμάζονται από μεγάλες πυρκαγιές. Και φαίνεται πως αυτή η ριζική αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας, η λειτουργία του 112, επιτέλους, τα νέα μέσα που εξασφαλίστηκαν, ο έγκαιρος σχεδιασμός, όλα αυτά αποδίδουν. Όμως, θέλω να τονίσω ότι ο Αύγουστος παραμένει ένας δύσκολος μήνας. Ήδη οι μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν ότι μπορεί να βρεθούμε από το τέλος της επόμενης εβδομάδας αντιμέτωποι με έναν ακόμα μεγάλο καύσωνα παρατεταμένης διάρκειας. Και γι' αυτό και είναι σημαντικό να εξακολουθούμε όλες οι υπηρεσίες του κράτους να βρισκόμαστε σε απόλυτη επιφυλακή μέχρι που να λήξει και τυπικά η αντιπυρική περίοδος.